Todos esos tempos vivones vivido no son yo sin de los tempos ovumentas y crimen atomas diafonumen e juntas y bobs más te sanan que estos dios de dios ejo epiquinonis y chemedus liturgusio pi para colusunta dios morase pues ovivones vivido los sin de crimen o liturgondo dios de dios che muana serenodi y excesi pues dos y ne casará odio holigos voidos también ahí ne mono. Y a Dios da mora mal está y tan catexer si na yinu dio mora pese. Os coligos boizos y tan mono y a tuenando de aquí. Chartis tim persi e para jorici quien gesto deftero. Se tu ser cundera mas dices una para jorici e para jorici gesto trido. Afto ine pa ente los parálogo. Tu alo pusieron la poin oye piquirón y salge me don proedro ni se bajé allí se vitrovi. Obvios catemen anitan arnidigos. Ta idia scholia ho agusi je buonis po piquirón un mazindu. Οπότε διαρωτούμε πάνω σε ποια κριτήρια αποφασίζουν και προχωρούν και παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Δεν το θεωρείτε καθόλου εφικτό να προσέχουν και τα τρία μωρά. Κοίταξε, είναι σαν να μου λες τώρα ότι εγώ ένα προσέχω έναν κοπάδι και άμα είναι να φύγει να φύγει έναν πρόβατο και να πιάει τον κατήφορο, να φύγουν τα υπόλοιπα και αμέ μόνα του και να πω σε εκείνον που πιάνε τον κατήφορο. Ώσπου να έρθω πίσω, διαρωτούμε τα υπόλοιπα που είναι να πάρει. Εάν νομίζει το εκπαιδευτικό σύστημα ότι μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο, να μας το πει δημόσια. Εδώ και ένα δεκαπεθήμερο περίπου εξεκίνησε, μάθαμε ότι η επαρχιακή Λευκωσία ήθελε να δώσει, να παραχωρήσει χρόνο από το σχολικό βοηθό των δύο παιδιών και σε τρίτο. Τόσο οι γονείς του τρίτου παιδιού, όσο και οι γονείς των δύο παιδιών αποτάθηκαν σε προσωπικό επίπεδο προς την Επιτροπή της Λεμεσού, την Επαρχιακή Επιτροπή. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε δεν βρίσκαν ανταπόκριση, έκαναν και γραπτές τα παράπονα τους τόσο στην επαρχιακή όσο και στην κεντρική, έστω και αν δεν δικαιούνται να πάνε στην κεντρική, απλά και μόνο για να στείλουν τα μηνύματα τους. Στείλαν επιστολές ακόμα και στον Υπουργό και στον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης για να είναι όλοι ενήμεροι για το τι γίνεται στις επαρχιακές επιτροπές και με ποιον τρόπο βλέπουν τόσο αψυχολόγητα τα εκάστοτε προβλήματα. Απλά εδώ να μου επιτρέψουν να τονίσω ότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι δεν ανταποκρίνονται οι επαρχιακές επιτροπές γενικά, πέραν του συγκεκριμένου περιστατικού, γενικά δεν ανταποκρίνονται στο να δώσουν στις σχολικούς βοηθούς.